This is one of the most horrific child abuse cases that I've seen in nearly 40 years of policing. Ασύλληπτο, θλιβερό, αδιανόητο. The 45-year-old Gold Coast man is charged with 1,623 child abuse offences against 91 girls, including 64 from Queensland, 136 counts of rape, 110 counts of sexual intercourse with a child under 10. Η Αυστραλία συγκλονίζεται από μια φρικιαστική υπόθεση κακοποίησης δεκάδων ανήλικων κοριτσιών, ακόμη και νηπίων, μέσα σε παιδικούς σταθμούς. This is chilling news. Ένας πρώην εργαζόμενος σε παιδικούς σταθμούς κατηγορείται για βιασμό και σεξουαλική κακοποίηση μικρών κοριτσιών, με τις επιθέσεις να γίνονται σε 10 διαφορετικούς σταθμούς από το 2007 στο 2022. Μάλιστα, το μικρότερο θύμα ήταν μόλις ενός έτους. When we learned the news, we were horrified. Because parents trust us, the most precious thing they have in their life is their children. Οι Αυστραλιανές αρχές προχώρησαν στη σύλληψη του 45χρονου. Today I announce that the New South Wales Police Force have obtained a warrant for the arrest of this 45-year-old man. Προηγήθηκε συστηματική παρακολούθησή του μέσα από το διαδίκτυο, όπου εντοπίστηκαν στον υπολογιστή και το κινητό του σκληρό παιδοπορνογραφικό υλικό με πάνω από 4.000 φωτογραφίες. We allege the 45-year-old man from the Gold Coast recorded all his alleged offending on his phone and cameras. The AFP is highly confident that all 87 Australian children who were recorded in the alleged child abuse material have been identified. Για τον εντοπισμό των θυμάτων, διεθνείς υπηρεσίες βρίσκονται σε διαρκή επικοινωνία με την αστυνομία της Αυστραλίας, ενώ πάνω από 30 ερευνητές από το Queensland και τη Νέα Νότια Ουαλία έχουν αναλάβει την υπόθεση.